I went first to Macedonia to join the British military mission to the Greek resistance, and this was Elas in the area where I was. On a personal level, they were always friendly. Very brave men in Elas. There were gallant people there. Elas made a great contribution by being their existence forced the Germans to keep divisions in Greece, which would otherwise have fought elsewhere in Europe. But there is no question, towards the end, their intentions. Ξέρετε, από έναν Βρετανό δεν θα περίμενα να ακούσω τίποτα άλλο. Στην εποχή που συμβαίνει το δίστομο, που χωριά ολόκληρα εξεφανίζονται και διαγράφονται από τον χάρτη της χώρας, πώς, τέλος πάντων, το βασικό πρόβλημα είναι η τρομοκρατία του ΕΑΜ. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ποιο χωριό εξαφάνισε ο ΕΑΜ. Και το δεύτερο είναι αυτό το εφεύρημα, σε εποχές που η κατοχή έχει γίνει εφιαλτική πια, ας πούμε, για τους Έλληνες, ότι ξαφνικά οι Βρετανοί αποδίδουν την τρομοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, όχι πια στους κατακτητές, αλλά στην αριστερά. Είναι το εφεύρημα της τρομοκρατίας. Και αυτό τους επιτρέπει στον Λίβανο να πούνε ότι σφάζουν τα τάγματα ασφαλείας, σφάζει ο Ελλάς, σφάζουν όλοι. Όλοι το ίδιο είναι. Το Μάιο του 1944 πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη του Λιβάνου με στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Στα παρασκήνια όμως, οι Βρετανοί είχαν ήδη ετοιμάσει ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, παλιότερα ανταποκριτής στη Μόσχα, ανακάλυψε στα αρχεία των Σοβιετικών Μυστικών Υπηρεσιών τις αναφορές των πρακτόρων που γνώριζαν επακριβώς το σχέδιο. Όταν πήγαν, παραδείγματος χάρη, στον Λίβανο, σαν εθνική αντιπροσωπεία από εδώ πέρα, ο Παπανδρέου έβριζε παντόκορφα το ΕΑΜ, τον Ελλάς. Ο Τσόρτσιλ τα ίδια έκανε. Έβριζε τους παρτιζάνους, εμάς δηλαδή, ότι είμαστε ληστές, ότι είμαστε δολοφόνοι και ότι έλεγες. Η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ έπεσε εύκολα στην παγίδα. Μπροστά στις κατηγορίες δέχτηκε να πάρει μέρος με 6 υπουργούς στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Και φροντίσει σε αυτή τη συνδιάσκεψη να πάρουν μέρος απίθανοι άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση με την αντίσταση στην Ελλάδα. Ο Σοβιετικός πράκτορας γνώριζε επακριβώς όλες τις προσεχείς κινήσεις των Βρετανών στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, οι Βρετανοί προτίθενται να αποβιβάσουν μια ταξιαρχία στο αεροδρόμιο Καλαμάκιο, μια ταξιαρχία πεζικού και τάγκ στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα εγκατασταθούν στις πλατείες Ομονίας, Συντάγματος και επίσης στο μοναστηράκι στην Ακρόπολη. Οι Βρετανοί θα ασχοληθούν με τον αφοπλισμό του Ελλάς, θα κηρύξουν τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας και θα αντικαταστήσουν την πολιτική διοίκηση που δημιούργησε το ΕΑΜ με στρατιωτικούς διοικητές. Η Βρετανική λογοκρισία απαγόρευσε στο Ελληνικό Γραφείο Πληροφοριών να μιλά από το ραδιόφωνο του Καΐρου εναντίον των ελληνικών ταγμάτων ασφαλείας που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από το Γερμανικό στρατό. Το κείμενο αυτό φτάνει στο Δημητρόφ στις 27 Σεπτεμβρίου του 1944. Υπενθυμίζω ότι μόλις στις 12 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Γερμανούς. Είναι επίσης φανερό ότι η Μόσχα το γνωρίζει άριστα τι ετοιμάζει και υποθέτουμε δεν ειδοποιεί το λιγότερο που μπορεί να κανείς να πει τους Έλληνες συντρόφους της. Σεπτέμβριο, ενώ η Ελλάδα είναι ακόμη υπογερμανικό ζυγό, οι Βρετανοί στέλνουν στη χωροφυλακή όπλα. Επίσης το Σεπτέμβριο του 1944 απέστειλαν οι Άγγλοι τρεις αποστολές στον Πορτοράφτη αυτόματα όπλα, τα οποία ανέλαβε η Χή να τα παραλάβει, κατ' εντολή του τότε στρατιωτικού διοικητού Σφιλιοτόπουλου. Σε μία από τις αποστολές ήμουνα κι εγώ. Και μάλιστα από κάθε αποστολή είχε διατάξει ο Γρήγορας να αφαιρούμε και λίγα. Αυτά πήγαιναν στην αστυνομία, πόλεμο στο μηχανοκίνητο βασικό κτλ. Τις παραμονές της απελευθέρωσης οι Γερμανοί είχαν περιοριστεί στο κέντρο της Αθήνας. Στη Κεσαριανή και στις άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας, το ΕΑΜ είχε ήδη αρχίσει παρελάσεις. Στις 8 Οκτωβρίου, ο Τσόρτσιλ επισκέφθηκε τον Γεώργιο Παπανδρέου στην Καζέρτα, την προσωρινή έδρα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Την επόμενη μέρα, 9 Οκτωβρίου, ταξίδεψε στη Μόσχα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μοιράσουν τις Βαλκανικές χώρες και μέρος της Κεντρικής Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής. Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση 90%. Μεγάλη Βρετανία 10%. Ιουγκοσλαβία, Ουγγαρία 50-50. Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση 75%, υπόλοιποι 25%. Ελλάδα, 90% Μεγάλη Βρετανία,
10% Σοβιετική Ένωση. Εκεί λοιπόν λέει ότι όταν τελείωσε η συμφωνία, γυρίζει ο Τσόρτσιλ και λέει στον Στάλιν, τα καταφέραμε πάρα πολύ ωραία, απορώ γιατί δεν μας συμβουλεύτηκε ο Θεός όταν έφτιαξε τον κόσμο. Και του λέει ο Στάλιν, αυτό ήταν το πρώτο λάθος του Θεού. God's first mistake. Τρεις μέρες αργότερα, η Γερμανία αποχώρησε από την Αθήνα, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Την προηγούμενη ημέρα, είχαν φροντίσει να επιτεθούν στη Κεσαριανή, προπύργιο του Κουκουέ. Τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα έφτασαν στις ακτές της Αττικής και έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό. The welcome was marvelous. I mean, even I mean, if you were in Greece already, which I was, we didn't get the welcome of the British coming in. Our trucks were covered with flowers. They're filled with the flowers of the Greek spring. The welcome to British troops in Athens was absolutely overwhelming. Η σβάστικα είχε κατέβει για δεύτερη φορά από την Ακρόπολη. Αλλά ο άνθρωπος που την είχε πρωτοκατεβάσει 3 χρόνια πριν δεν ήταν αισιόδοξος. Οι Εγγλέζοι δεν ελευθέρωσαν ούτε κόκο σπιθαμής ελληνικής γης. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τις αντάρτικες δυνάμεις του Ελλάς και του Εδές. Οι Εγγλέζοι είχαν το στόχο τους.